Σήμερα κλείνει ένας χρόνος από το κλείσιμο του χώρων εκπαίδευσης. Σε αυτόν τον ένα χρόνο, οι μαθητές όλης της χώρας πιεζόμαστε από το συνεχές ανοιγοκλείσιμο των σχολείων και των δραστηριοτήτων μας. Παλεύουμε να συνεχίσουμε να μορφωνόμαστε μέσω μιας οθόνης σε ένα WebEx που μία λειτουργεί και μία όχι, με άνεση πρόσβαση ανάμεσά μας, ανάλογα με το τι υποδομή και οικονομική δυνατότητα έχουμε. Πέρσι, οι μαθητές της 3ης Λυκείου έδωσαν πανελλαδικές με λειψή προετοιμασία. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και εμάς, τηρώντας τα μέτρα, φορώντας τη μάσκα, κάνοντας να δούμε τους φίλους μας καιρό. Φωνάξαμε στις μεγαλύτερες μαθητικές καταλήψεις και πορείες της τελευταίας δεκαετίας πως η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Και τελικά επιβεβαιωθήκαμε, αφού εκατοντάδες σχολεία εμφανίζουν κρούσματα και κλείνουν, τα μισά σχολεία της χώρας παραμένουν κλειστά. Δεχτήκαμε καταστολή στους αγώνες μας. Τηλεαπουσίες, εκβιασμοί, κοροϊδία, συκοφαντία, ακόμα και χημικά. Είδαμε να δέχεται καταστολή και αγώνα των φοιτητών, εργαζομένων, ακόμα και γιατρών. Όποιος αμφισβητεί τη διαχείριση της πανδημίας, όποιος οργανώνεται για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων, του έρχεται αντιμέτωπος με την καταστολή ή τη βία. Ζούμε το θέατρο του παραλόγου με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως για εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην 1η Λυκείου, χωρίς να έχει βγει διαζώσεις, και τη θέσπιση ελάχιστης βάσης στην 3η Λυκείου με τα λύκια της χώρας να λειτουργούν μισά διαζώσεις και μισά με τηλεκπαίδευση. Εν μέσω πανδημίας, όταν δεν λειτουργεί κυριολεκτικά τίποτα αξιολογικά, η κυβέρνηση αποφάσισε κυριολεκτικά να μας εκδικηθεί. Από τη στιγμή που έκλεισαν το σχολείο μας, οι μαθητές δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Με πολύμορφες δράσεις και πάντα μαζί με φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ζητάμε το άνοιγμα των σχολείων μας με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Ένα σχολείο που να νιώθουμε ασφαλείς. Όχι ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο που βλέπει τους μαθητές αγκώστος. Από τον αγώνα μας αυτό, σίγουρα βγαίνουμε κερδισμένοι και νιώθουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Καταφέραμε να αποσύρουμε την απαράδεκτη πρόταση που τέθηκε με κλειστά σχολεία και 4 μήνες πριν δώσουμε εξετάσεις για τις περιορισμένες επιλογές στο μηχανογραφικό. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το σχολείο στο οποίο θα νιώθουμε ασφάλεια και θα μορφωνόμαστε πολύπλευρα. Έτσι απαιτούμε τα σχολεία μας να είναι παντού ανοιχτά και ασφαλή. Φτάνει πια το ανοιγοκλείσιμο. Πάρτε μέτρα προστασίας της υγείας μας. Παγώστε όλες τις αλλαγές που πέρασαν μέσω πανδημίας. Να μην ισχύουν σε καμία περίπτωση φετινές πανελλαδικές. Απόσταση της Τράπεζας Θεμάτων και της ελάχιστης βάσης αγωγής. Να μην δοθούν φέτος εντασχολικές εξετάσεις. Δεν λείπει αυτό από τα σχολεία μας.